Θα καλημερίσω τον κύριο Κώστα Μαρκετάκη και τον κύριο Γιώργο Κελεράκη. Κύριε, καλημέρα σας και στους δύο. Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Καλά να είστε, κύριε Κελεράκη, εσείς εδώ είστε? Καλημέρα και εγώ εδώ είμαι μαζί σας. Καλημέρα στους ακροατές σας. Ωραία, πάμε λοιπόν να πετάξουμε μαζί. Ο κύριος Κώστας Μαρκετάκης θέλει να γίνει πιλότος. Παίρνει μαθήματα από τη σχολή του κυρίου Γιώργου Κελεράκη. Ο κύριος Μαρκετάκης πήγε να δώσει εξετάσεις τις προηγούμενες ημέρες και έπεσε πάνω σε μία δικλίδα που ακούστε τώρα τη συνέχεια από τον ίδιο. Για ξεδιπλώστε την ιστορία από την αρχή, κύριε Μαρκετάκη. Λοιπόν, 13 Ιουνίου Δευτέρα ανέβηκα στην Αθήνα για την εξεταστική που είχα για τη θεωρία επαγγελματικού διπλώματος χειριστή αεροσκαφών στις 15 και 16 του μήνα. Μας έχουν πει από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 7 και 20 να είμαστε στο κτίριο που γίνονται εξετάσεις στον άλυμο. Mm-hmm. Κατά τις 9 ανεβήκαμε στο κτίριο, εγώ και περίπου άλλοι 12 μαθητές, για να ξεκινήσει η διαδικασία. Λίγο πριν ξεκινήσουμε, έρχεται ένας υπάλληλος ΣΥΠΑ, Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, και μου λέει: δεν μπορείς να δώσεις, διότι δεν έχουμε τα στοιχεία σου. Γιατί ο διοικητής της αρχής πολιτικής αεροπορίας έχει δώσει εντολή να μην δοθούν στην ΥΠΑ. Μετά πολλά, αφού γίνονταν ένας χαμός από φωνές και τραυμούς που είχαν μεταξύ τους, κατάλαβα ότι έχω χάσει τις εξετάσεις και δεν πρόκειται να δώσω. Εδώ να αναφέρω βέβαια πως οι υπόλοιποι εξεταζόμενοι δώσανε κανονικά τελικά με ενέργειες που έκανε η ΥΠΑ. Τέλος πάντων, έφυγα από την ΥΠΑ, πήγα στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, όπου στεγάζεται η αρχή πολιτικής αεροπορίας, για να μιλήσω με τον διοικητή. Εν τέλει μίλησα με έναν σύμβουλό του, ο οποίος μου είπε πως εξετάσεις δεν πρέπει να γίνονται. Παρ' όλα αυτά όμως οι υπόλοιποι μαθητές δώσανε. Έχω πληρώσει τα παράβολά μου κανονικά που χρειάζονται και μου στερώνε το δικαίωμα να δώσω εξετάσεις. Γιατί? Έλατε. Τόση ταλαιπωρία και τόσο διάβασμα για να μου πούν ότι δεν μπορείς να συμμετέχεις σε αυτές τις εξετάσεις, γιατί ένας διοικητής έχει δώσει εντολή. Καταρχήν δεν είναι διοικητής, είναι διευθύνων σύμβουλος στην ΑΠΑ. Αλλά να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή μιλάμε για δύο διαφορετικές υπηρεσίες και ξέρετε, από την ημέρα που μου το είπατε, κύριε Μαρκετάκη, μέχρι και χθες, προσπαθούσα να μιλήσω με ανθρώπους και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και με τον κύριο Κελεράκη και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν να κάνουν και γνωρίζουν καλά το πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες των αεροδρομίων, τι γίνεται. Μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού στην Ελλάδα και οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Φίλοι καλοί και οι δύο από τα Συρυπηδιανά του Μυλοποτάμου, οι οποίοι φαντάζομαι ότι μας ακούνε αυτή την ώρα και καταγράφουν και αυτά τα οποία λέτε, γιατί τα λέτε για πρώτη φορά. Μέχρι στιγμής εγώ τους μετέφερα τις δικές σας τις πληροφορίες. Εσείς γνωρίζατε ότι υπήρχαν δύο υπηρεσίες, ΥΠΑ και ΑΠΑ, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Εσείς γνωρίζατε ότι έπρεπε να κάνετε τα χαρτιά σας και ενδεχόμενα δεν τα κάνατε, δηλαδή μήπως είναι δικό σας το λάθος και στις δύο υπηρεσίες? Κάποιος από τους δύο έχει λίγο πιο υψηλά την ένταση του ραδιοφώνου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, χαμηλώστε το, γιατί μου δημιουργεί πρόβλημα, δεν σας ακούει ο κόσμος. Ορίστε. Εσείς το γνωρίζατε λοιπόν, κύριε Μαρκετάκη? Όχι. Εγώ δεν γνώρισα καν ότι υπάρχει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Το μάθα πάνω στις εξετάσεις. Μάλιστα. Γιατί οι υπόλοιποι δώσανε ενώ εσείς δεν δώσατε? Κάνανε δηλαδή διακρίσεις σε βάρος σας? Φαντάζομαι πως επειδή είχαν ξαναδώσει και τα παιδιά, εξεταζόμενοι οι υπόλοιποι, είχαν ήδη τα στοιχεία τους. Τώρα πώς κατάφεραν και δώσανε, μάλιστα, δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Τι κάνανε. Και είπατε εν μέσω προστριβών κλπ. Ή έντασης συμφωνών ότι εσείς στη συνέχεια ανεβήκατε πάνω στο Ελευθέριος Βενιζέλος και εκεί ο σύμβουλος του Διευθύνοντα Συμβούλου της Αρχής Προστασίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, σας είπαν ότι δεν δίνουν τα στοιχεία σας στην ΥΠΑ για να δώσετε εξετάσεις. Για ποιο λόγο? Θα κάνει δηλαδή τις εξετάσεις η ΑΠΑ? Ναι, διότι οι εξετάσεις που γίνονται στην ΥΠΑ απαγορεύονται.
Οι εξετάσεις που κάνει η ΥΠΑ απαγορεύονται. Ναι. Είναι τρελό η αλήθεια είναι, ναι. Λοιπόν, να μπορώ να επέμβω λίγο. Να εσείς θα επέμβετε ούτως ή όλως μια και καλή για να διευκρινίσατε τα πράγματα. Απλά ρωτούσα τον κύριο Μαρκετάκη τι ακριβώς συνέβη. Δάσκαλε τώρα, για πες μας τι συμβαίνει. Ποια είναι η ΥΠΑ, ποια λοιπόν, είναι η ΑΠΑ, τι στην ευχή γίνεται. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αυτό που συμβαίνει είναι τώρα το ότι υπάρχουν τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία έχει επίσημα τεθεί σε λειτουργία 7 Ιανουαρίου του 2022. Ναι. Τι συμβαίνει τώρα. 7 Ιανουαρίου του 2022, ναι. Εμένα θα μου 22. Επιτρέψετε μόνο, μισό λεπτό. Εμένα θα μου επιτρέψετε πω μόνο για να μην επανερχόμαστε και για τις ανάγκες του διαλόγου, σε ό,τι ξέρω γιατί ήρθα σε εσάς για να μάθω πράγματα, ό,τι διαφεύγει του λόγου να το λέω άμεσα. Ναι μεν σε ισχύ από 7 Ιανουαρίου 2022, αλλά υπάρχει και ένα μεταβατικό διάστημα των 6 μηνών για να περάσουμε αυτό, από την ΥΠΑ στην ΑΠΑ, έτσι. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω στη συνέχεια της κουβέντας μου. Το ότι υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο 6 μηνών και υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο υπηρεσιών αυτή τη στιγμή. Μνημόνιο συνεργασίας. Ναι. Μάλιστα. Από ό,τι ξέρω, 6 μήνες. Τώρα νομίζω λύγει τέλος του μήνα, κάτι τέτοιο, ή αν όχι τον ερχόμενο μήνα, αν είμαι σωστά πληροφορημένος. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα. Η διαδικασία, λοιπόν, μα πώς δεν είναι δικιά σας αρμοδιότητα, είναι και δική σας αρμοδιότητα, πω, γιατί εργάζεστε μέσα σε ένα αεροδρόμιο, είσαστε σε ένα αεροδρόμιο και πρέπει να τα γνωρίζετε όλα αυτά. Εντάξει, αυτό που θέλω να πω είναι το ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Τώρα, που το πώς λειτουργούν μεταξύ τους για να έρχομαι ομαλά στην καινούργια εποχή, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο... Εμάς δεν μας αφορά. Μας αφορά ότι το να λειτουργούμε normal, να λειτουργούμε σωστά, για να μην μπορούν να ταλαιπωρούνται ούτε οι μαθητές, ούτε εμείς σαν σχολή. Εγώ λοιπόν για να σας εξηγήσω, αν μου επιτρέπετε, το πώς γίνεται η διαδικασία, έτσι τα γρήγορα. Κάποιος εκπαιδευόμενος που έρθει στη σχολή, όταν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του, εμείς στέλνουμε όλα τα στοιχεία του μαζί με τα παράβολα που είναι πληρωμένα από τον εκπαιδευόμενο στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τώρα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας λοιπόν είναι υποχρεωμένη να περάσει, να ελέγξει τα στοιχεία του εκπαιδευόμενου και να τα περάσει στη ΣΠΟΑ, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις. Ποια είναι η ΣΠΟΑ, η αρμόδια επιτροπή? Ναι, η ΣΠΟΑ τώρα ανήκει στην ΥΠΑ. Ανήκει στην ΑΠΑ αυτή τη στιγμή, νομίζω ανήκει στην ΥΠΑ. Τι σημαίνει ΣΠΟΑ? Τι σημαίνει ΣΠΟΑ? Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας. Μάλιστα. Οι οποίοι αυτοί έχουν αναλάβει και τρέχουν το σύστημα των εξετάσεων. Μάλιστα. Μέχρι τώρα λοιπόν, όσο ήταν η ΥΠΑ, υπήρχε μεταξύ τους, στέλναν τις πληροφορίες του εκπαιδευόμενου, έβλεπε στο κομπιούτερ η ΣΠΟΑ το όνομά του και πήγαινε και έδινε κανονικά. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Τώρα όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας δεν δέχτηκε μάλλον διοικητής, γιατί θέλει να σταματήσει τις εξετάσεις, από ό,τι ξέρω, να διενεργεί η ΣΠΟΑ και να γίνεται από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο για μένα μπορεί να είναι και το σωστό, γιατί αυτή θα είναι η αρμόδια για την έκδοση των πτυχίων. Είναι η υπηρεσία Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Εάν υπάρχει μεταβατικό διάστημα και αν αυτή είναι η απόφαση, δηλαδή η ΑΠΑ να έχει τον έλεγχο, σαφέστατα και αυτό είναι το σωστό για να μην εμπερδεύεται ο κόσμος. Πώς έγινε να δώσουν οι υπόλοιποι 12 και ο κύριος Μαρκετάκης να μην δώσει? Γιατί είχαν περάσει τα στοιχεία τους, δηλαδή οι περισσότεροι από αυτούς είχαν ξαναδώσει εξετάσεις. Άρα λοιπόν υπήρχε μέσα στο κομπιούτερ της ΣΠΟΑ τα στοιχεία τους και την μπορέσαν και δώσανε. Του κυρίου Μαρκετάκη δεν είχαν προλάβει να περάσουν τα στοιχεία, μέχρι που έδωσε εντολή, από ό,τι έχω μάθει, ο κύριος διοικητής της ΑΠΑ, γιατί για μας διοικητής είναι, από ό,τι μας έχουν πει. Διευθύνων σύμβουλος είναι. Εμάς τον αναφέρω διοικητή. Τέλος πάντων, να μην πλέξουμε με τις λεπτομέρειες.
Σταμάτησε να πολιτικό πρόσωπο εντολή, είναι. Πολιτικό πρόσωπο εντολή, είναι. Άλλο θα εκμεταλλεύεται τα αεροδρόμια, ούτω ή άλλω τα 14 αεροδρόμια. Βλέπετε τι γίνεται γύρω-γύρω και τριγύρω με όλα αυτά τα ευτράπελα τα οποία συχνά πυκνά ακούγονται. Η ΙΠΑ πάει αλλού. Η ΑΠΑ θα είναι που θα κάνει το κουμάντο και είμαστε στο τελευταίο. Μα από τη στιγμή που είμαστε στον τελευταίο μήνα αυτή τη μεταβατική περίοδου και είμαστε δηλαδή ακόμα στον Ιούνιο. Αναρωτιέμαι για ποιο λόγο, γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Μαρκετάκης, είναι και άλλοι υποψήφοι από άλλες σχολές ανά την Ελλάδα, οι οποίοι θέλουν οι άνθρωποι να πάρουν είτε το ερασιτεχνικό είτε το επαγγελματικό δίπλωμά τους. Αναρωτιέμαι γιατί, αφού είναι μέσα στο χρόνο του μεταβατικού αυτού διαστήματος, δεν έδωσαν τα στοιχεία του. Αυτό. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας απαντήσουν οι αρμόδιοι. Και αυτό είναι και μας η αγωνία μας να δούμε. Και δεν είναι μόνο, φοβάμαι το ότι δεν θα είναι μόνο του κυρίου Μαρκετάκη. Υπάρχουν και άλλοι μαθητές οι οποίοι στο μέλλον πιστεύω θα ταλαιπωρηθούν εάν δεν λυθεί άμεσα το πρόβλημα αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι οι εξετάσεις του ερχόμενου μήνα δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Γιατί φανταστείτε κάποιο παιδί, κάποιο μαθητής όπως ο κύριος Μαρκετάκης κάνει μια προετοιμασία μηνών. Πολλών μηνών. Είναι πολύ απαιτητικό το πρόγραμμα. Μα όταν μιλάει για επαγγελματικό δίπλωμα, όταν είναι τόσο ακριβά τα πράγματα, δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο γίνεται αυτή η ταλαιπωρία. Σαφέστατα και έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά αν πάμε στον επόμενο μήνα, σημαίνει ότι η ΑΠΑ που θα διεξάγει τις εξετάσεις δεν θα φέρει αντιρρήσεις. Πείτε μου κάτι, σε αυτό το μεταβατικό καθεστώς σημαίνει ότι όλες οι υπηρεσίες, όχι μόνο υπηρεσιακά, αλλά και η τεχνογνωσία και οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τα τι γίνονται στα τον αέρα, φεύγουν από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και πάνε στην ΑΠΑ, ή θα είναι κάτι άλλο η ΙΠΑ και κάτι άλλο η ΑΠΑ και εμείς θα είμαστε μπλεγμένοι? Οι πληροφορίες μου είναι το ότι έχουν, τώρα αυτό δουλεύεται πολλά χρόνια. Δεν έχει πολλά χρόνια, έχει δύο χρόνια. Έχει δύο χρόνια. Ναι, είναι δύο χρόνια, τρία χρόνια που η καινούργια υπηρεσία. Τώρα οι υπάλληλοι που έχουν δηλώσει στην καινούργια υπηρεσία είναι από την παλιά υπηρεσία, αλλά ο αριθμός δεν καλύβει τις θέσεις από όσο ξέρω. Δηλαδή νομίζω είμαστε στο 50% των θέσεων που πρέπει να υπάρχουν στην ΑΠΑ για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η υπηρεσία σωστά και χωρίς προβλήματα. Βάλτε μια νοτελεία σας παρακαλώ κύριε Κελαράκη, γιατί θέλω να δω αν κάτι έχει να προσθέσει ο κύριος Μαρκετάκης πάνω σε αυτά τα οποία λέτε και εσείς, πάνω σε αυτά τα οποία και εκείνος ψάχνει, γιατί εκείνος την πάτησε. Σας είπανε μήπως κύριε Μαρκετάκη για το αν αυτά τα χρήματα τα οποία εσείς πληρώσατε παράβολα κλπ. Θα σας τα γυρίσουν πίσω αφού δεν σας αφήσανε να δώσετε εξετάσεις? Όχι, όχι. Εννοείται πως όχι. Μου είπανε, βέβαια, μου είπανε ότι δεν θα τα χάσω απλά. Μάλιστα. Το παράβολο μου είπαν ότι μένει αυτό. Α, την επόμενη φορά δηλαδή που θα πάτε να δώσετε, ότι δεν θα όποτε, χρειαστεί... Όποτε, που δεν ξέρουμε πότε είναι αυτή, είναι όποτε είναι αυτή. Όποτε είναι αυτή. Αν κρατήσουμε τα λόγια του κυρίου Κελαράκη, σημαίνει ότι μπορεί και τον επόμενο μήνα που είναι οι εξετάσεις να μην μπορεί υπάρξουν προβλήματα. Μπορεί. Αρκεί να πάρω εγώ τηλέφωνο στην ΙΠΑ, να τις ρωτήσω τα στοιχεία μου τελικά σας τα έχουν δώσει ή θα ξαναανέβω χωρίς να δώσω και θα ανέβω χωρίς λόγο. Από τη στιγμή που κλείνει το μεταβατικό αυτό διάστημα, μάλλον με την ΑΠΑ θα πρέπει να είσαστε σε επικοινωνία, γιατί αυτά τα οποία λέει ο κύριος Κελαράκης είναι άκρος σημαντικά και δεν ξέρω τελικά μεταξύ τους εάν υπάρχει και εκείνο που λέγεται, ξέρετε, να δούμε τι συμβαίνει και ποιος θα κρατάει το image πολύ περισσότερο, αλλά δύο υπηρεσιών σε ένα πολύ ευαίσθητο χώρο. Αυτό είναι ζητούμενο. Λοιπόν, εσάς κύριε Μαρκετάκη θα σας αποχαιρετήσω προς το παρόν. Αν χρειαστεί θα σας ξανακαλέσω και σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για να συνεχίσω με τον κύριο Κελαράκη και να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον επόμενο καλεσμένο. Κύριε Κελαράκη, θα πρέπει ο κάθε υποψήφιος που σας ακούει αυτή την ώρα, έτσι όπως τα πράγματα δρομολογούνται, να πηγαίνει αποκλειστικά και μόνο στην ΑΠΑ? Εμείς σαν σχολή στέλνουμε το φάκελο του εκπαιδευόμενου όταν ετοιμαστεί και κρίνουμε το ότι είναι έτοιμος για τις εξετάσεις. Ναι, τα στέλνουμε στην αρχή πολιτικής αεροπορίας. Εκεί πλέον
στέλνετε ο φάκελο στο εκπαιδευόμενο. Εγώ πριν από λίγο είπα, δεν ξέρω εσείς τι έχετε διαπιστώσει, αλλά μένα το ρεπορτάζ μου λέει το εξής, γιατί έκανα και κάποιες επαφές, επειδή είμαστε σε αυτό το μεταβατικό διάστημα, επειδή από 7 πρώτου 2022 ισχύει αυτό το καθεστώς με την αρχή πολιτικής αεροπορίας, ρώτησα και τους βουλευτές της τι συμβαίνει και μου είπαν οι βουλευτές ότι υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο πάει και έρχεται. Γι' αυτό σας είπα ότι θα μεταφερθεί προσωπικό της ΗΠΑ στην ΑΠΑ, τι θα γίνει και ποια είναι η τεχνογνωσία που υπάρχει, θα φέρουν άλλους υπαλλήλους, θα είναι πολιτικοί προϊστάμενοι, θα είναι πρόσωπα τα οποία ξέρουν. Ξέρετε, είναι εύλογες απορίες βάσει της κοινή λογικής, γιατί έμαθα από τους βουλευτές ότι, ξέρετε, υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο πάει και έρχεται, δηλαδή από τη μία ή την άλλη πλευρά, γιατί πάντα υπάρχουν κενά στις ερωτήσεις που υπάρχουν και δημιουργείται ένα περίεργο καθεστώς αναφορικά κάθε φορά με το ποιος έχει την ευθύνη για οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει μέσα σε ένα αεροδρόμιο. Ισχύει κάτι τέτοιο και το γνωρίζετε? Αλλά πριν απαντήσετε, να καλημερίσω και τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μαμουλάκη. Καλημέρα, κύριε Μαμουλάκη. Καλημέρα, κύριε Δουργεράκη. Μέρος ακρότηση. Λοιπόν, να πάρω την απάντηση από εσάς, κύριε Κελαράκη, και μετά μιλάμε και με τον κύριο Μαμουλάκη. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες για τα αεροδρόμια, υπάγονται ακόμα στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όχι στην ΑΠΑ. Όσο είναι δυνατόν να γνωρίζω. Τα πτυχία και όλη η διαδικασία έκδοση πτυχίων κτλ. Είναι στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Μάλιστα. Και θα συνεχίσει την αρμοδιότητα για τα αεροδρόμια να την έχει η ΙΠΑ? Όσο ξέρω, ναι, θα τα Μάλιστα. έχει η ΙΠΑ. Ωραία. Ένας από τους βουλευτές που ρώτησα τι παίζει ανάμεσα σε ΙΠΑ, ΑΠΑ και τι είναι αυτό το καθεστώς είναι ο κύριος Μαμουλάκης. Εσείς μου είπατε, κύριε Μαμουλάκη, ότι υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο πάει και έρχεται, διότι πάντα υπάρχουν λυπή στοιχεία, γιατί δεν ξέρει κάποιος ποιος έχει την αρμοδιότητα και δεν έχει την αρμοδιότητα. Εγώ σας ρώτησα επίσης για το αν υπάρχει η τεχνογνωσία και πριν από λίγο έλεγα και με ρωτούσα στον κύριο Κελαράκη με βάση την κοινή λογική, αν εκείνοι οι οποίοι αυτή την ώρα θα έχουν την αρμοδιότητα, δηλαδή αρχή πολιτικής αεροπορίας, αν θα είναι εκείνοι που θα κάνουν κουμάντο, αν θα πάρουν τους ανθρώπους με την τεχνογνωσία, την πολύ μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία των ανθρώπων της ΙΠΑ και τι θα γίνει. Και εσείς νομίζω ότι λίγο πολύ ψάχνεστε να δείτε τι στην ευχή συμβαίνει. Ναι, πρώτα κυρία Δουργεράκη, αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης. Μάλιστα γνωρίζουμε, οι πληροφορίες από το Υπουργείο Μεταφορών είναι ότι οικειοφορείται ένα νομοσχέδιο το οποίο θα αλλάξει το status quo και την λειτουργία γενικότερα των υπηρεσιών πολιτικής αεροπορίας. Όντως, αυτό που αναφέρει και προηγουμένως, η ΙΠΑ αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής, έχει τον έλεγχο και την λειτουργία και την αρμοδιότητα, θέλετε, αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αλλάξει αυτό, να ουσιαστικά η ΑΠΑ να λάβει μεγαλύτερο ρόλο και να υποβαθμιστεί η ΙΠΑ. Κάτι το οποίο εμείς έχουμε πει εκ προημίου και με τους αρμόδιους τομέας και γενικότερα σε εξωματική αντιπολίτευση, είναι κάτι πάρα πολύ επισφαλές, πάρα πολύ επικίνδυνο δεδομένης της ήδη πολύ καλής γνώσης της λειτουργίας από την ΙΠΑ. Αυτό που χρειάζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, ουσιαστικά η Πολιτική Αεροπορία, είναι ενίσχυση, στελέχωση και όχι υποβάθμιση σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Να τονίσουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ, πολύ, πολύ δυνατό momentum όσον αφορά τον τουρισμό. Τελειώνει ο Ιούνιος. Γενικότερα αυτό που χρειαζόμαστε είναι ενίσχυση, ηρεμία και το μέγιστο δυνατό. Να σας πω, κύριε Μαμουλάκη, σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, αλλά πρέπει όλα αυτά να διευκρινιστούν. Δηλαδή, στην προχθεσινή ημέρα την Κυριακή, μιλώντας με ένα συνάδελφό σας, μου έλεγε πάρα πολύ απλά ότι υπήρξε ένα πρόβλημα με μία πτήση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ που μετέφερε με μοσχεύματα και δεν γνώριζε κάποιος που μπορεί να προσγειωθεί, πώς μπορεί να προσγειωθεί, που να πάει, ποιος δίνει εντολή και πού. Δεν ξέρω σε ποιο αεροδρόμιο. Αλλά υπήρξε ένα πρόβλημα. Στη χθεσινή ημέρα άκουγα εκεί από τη Σάμο ότι, ξέρετε, για το αν θα δώσουν άδεια ένα εστιοφόρο, ένα κρουαζιερόπλοιο να δέσει μπροστά στο Πυθαγόριο, ποιος δίνει την εντολή, το λιμάνι, το λιμενερχείο, η αερολιμενική αρχή, υπάρχει δηλαδή μία κατάσταση η οποία δείχνει ότι, ξέρετε, δεν ξέρει ποιος έχει την αρμοδιότητα και γιατί την έχει την αρμοδιότητα. Γι' αυτό και ρώτησα αν θα στελεχωθεί η ΑΠΑ και θα πάρει την τεχνογνωσία των ανθρώπων της ΙΠΑ.
ακριβώς. Και βλέπετε ότι έρχεται αυτή η πιθανότητα αλλαγή σε ένα πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια συγκεκριμένη στόχευση από την κυβέρνηση, όχι να αλλάξει την κατάσταση άρτην αυτή τη χρονική στιγμή και εν πάση περιπτώσει ό,τι είναι να φέρει ως νομοσχέδιο να το φέρει για να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε. Πάντως, προειδοποιούμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που χρειαζόμαστε είναι η ενίσχυση της υφιστάμενης υπηρεσίας. Τα παραδείγματα που όπως αναφέρεται τη ΣΑΜΟ είναι πολλά ανά τη χώρα. Υπάρχει μια έντονη δυσλειτουργία, αυτό είναι κοινώς αποδεκτό. Βέβαια, οφείλω να πω ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, ειδικά την φετινή χρονιά, όσον αφορά τους εργαζομένους στα τέρμινα, στα αεροδρόμια, στα σημεία, σε κρίσιμα σημεία εξυπηρέτηση κοινού. Φοβάμαι να μην ζήσουμε τέτοιες κοινές. Μα μπερδέματα δεν κάνει να υπάρχουν, γιατί αυτό το παράδειγμα που το ακούγα από τον δημοσιογράφο, τον Γιάννη τον Έγρη, με το όνομα αναφέρω τα πράγματα, και μάλιστα με κάποιον εκεί από την αρμόδια αρχή, είναι ενδεικτικό. Αυτό που συνέβη με τον κύριο Μαρκετάκη είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί. Μα προσέξτε, πόσες έχει ο μήνας, 22. Αν τελειώνει το μεταβατικό διάστημα για να αναλάβει η ΑΠΑ και να ξέρετε και εσείς ποιες είναι οι αρμοδιότητες που έχει αυτή η υπηρεσία, αυτό που έπρεπε να είχε γίνει προπολού. Διότι αν περάσουμε σε αυτή τη μετάβαση, ο Ιούλιος θα φέρει ΑΠΑ μπροστά και ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες. Ακριβώς. Αυτό που σίγουρα είναι βέβαιο είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν υπάρχουν θερινά τμήματα. Τι σημαίνει αυτό, και έχουμε πει, όπως ξέρετε, επίσης σε προεκλογική περίοδο. Άρα σημαίνει ότι ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί μέσα στο καλοκαίρι. Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι εξαιρετικά βέβαια δύσκολο πλέον να περάσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο, γιατί δεν έχει ούτε καν κατέλθει για δημόσια διαβούλευση. Όπως και να έχει όμως, είναι εμείς κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Αυτό που χρειάζεται η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας αυτή τη στιγμή, το τονίζω για άλλη μια φορά, είναι ενίσχυση και μάλιστα και ένας ενδεχομένως εξυγχρονισμός της υπηρεσίας, αλλά όχι το να αλλάξουν αρμοδιότητες, να αλλάξουν χέρια οι αρμοδιότητες χωρίς να υπάρχει καμία άλλη πρόνοια και πρόβλεψη. Αυτό είναι το κρίσιμο. Αυτό οφείλουμε να πούμε στην παρούσα στιγμή, αυτά τα δεδομένα άλλωστε έχουμε μέχρι τώρα και παρακολουθούμε τις εξελίξεις, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Φαντάζομαι ότι εσείς μέσα από το Κοινοβούλιο και από τον κύριο Καραμαλή θα ζητήσετε περισσότερα στοιχεία, κύριε Μαμουλάκη. Ακριβώς. Ναι. Θα ζητήσω όντως, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να ξεκαθαριστεί. Πρέπει να αποκρισταλθεί η κατάσταση για να γνωρίζουμε και τι μελιγενέσει την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Αυτά από τον κύριο Μαμουλάκη και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουλευτά. Καλημέρα σας από τον 984. Επίσης, στην ίδια θέση, κύριε Κελαράκη, με τον κύριο Μαμουλάκη, έχει και ο βουλευτής του Μάρη 25, ο κύριος Λογιάδης. Είναι εκείνος ο οποίος μου ανέφερε τα παραδείγματα σε ό,τι έχει να κάνει με το ποιος έχει την αρμοδιότητα μέσα στα αεροδρόμια για το ελικόπτερο του ΕΚΑΒ που είπα πριν από λίγο, γιατί όλες οι πληροφορίες πρέπει να έχουν μια ταυτότητα, δεν είναι ανυπεβεβαίωτες. Εκείνος μου έλεγε παραδείγματα για προβλήματα που υπήρχαν με ατυχήματα μέσα στα αεροδρόμια και μέσα σε αυτό το μεταβατικό διάστημα δεν ήξεραν ποιος έχει την ευθύνη ουσιαστικά, ΑΠΑ ή ΙΠΑ, δηλαδή είναι τόσα τα καθημερινά που πραγματικά σε προβληματίζουν, έτσι. Κύριε Κελαράκη. Ναι, πέστε μου, συγγνώμη, αλλά... Ναι, αυτά σας έλεγα. Λέω, αυτά είναι που θα πρέπει να διευκρινιστούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα, γιατί το μεταβατικό διάστημα κλείνει, τελειώνει. Σίγουρα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν και να πάμε πιο ομαλά και να ολοκληρωθεί ομαλά αυτό το μεταβατικό στάδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε λοιπόν και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα δούμε τι θα γίνει και τον επόμενο μήνα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα με τους ανθρώπους οι οποίοι θα δώσουν εξετάσεις. Θα είμαστε σε επικοινωνία και με εσάς και με τον κύριο Μαρκετάκη. Το εύχομαι και εγώ, γιατί είναι κρίμα παιδιά όπως ο Κώστας με μηνών προετοιμασίας να ανεβαίνουν εκτός τα έξοδα που δημιουργούνται, να ανεβαίνουν και να του λένε το ότι δεν μπορούν να δώσουν εξετάσεις. Αυτό ψυχολογικά καταλαβαίνετε ότι έχει μεγάλες επιπτώσεις. Ακόμα και για την επόμενη εξεταστική που θα πάει. Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Το ζήσα με αυτόν τον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα.